Εν τω μεταξύ στη Γαλλία λένε πολλοί ότι έφτασε η ώρα της κρίσης για την κυβέρνηση που έχει ορίσει ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την απόφαση ενεργοποίησης του άρθρου 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος προκειμένου να περάσει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρακάπτοντας την ψηφοφορία μέσα στο Κοινοβούλιο από τα 62 να τα πάει στα 64 έτη. Την ίδια στιγμή τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και στις πλατείες σε όλη τη Γαλλία με επίκεντρο φυσικά το Παρίσι, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, είναι εντυπωσιακά, χωρίς να λείπουν τα επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει τομείς καθημερινότητας όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, τα δηληστήρια, τα πανεπιστήμια, η συλλογή απορριμμάτων, τα συνδικάτα καλούν τον κόσμο στο δρόμο διαρκώς. Οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τους 600 συνολικά σε όλη τη Γαλλία. Η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων στο Παρίσι. Υπάρχει ένα νέο φαινόμενο. Εκεί που είναι συσσωρευμένα σκουπίδια εμφανίζεται μια ομάδα την οποία αναζητά η αστυνομία, τα βάζει φωτιά και γίνεται το έλα να δεις. Και σήμερα έχουμε και τις προτάσεις δυσπιστίας. Αναρωτιούνται πολλοί στην πατρίδα μας, είναι δυνατόν για ένα συνταξιοδοτικό να γίνονται αυτά? Προφανώς είναι η θριαλίδα των όσων συμβαίνουν και στη Γαλλία τα τελευταία 15 χρόνια. Και μία συνάδελφός μας, η οποία ξεχωρίζει για τον τρόπο που αναρτά και καλύπτει τα γεγονότα, όχι μόνο αυτό, χρόνια ανταποκρίτρια ελληνικών μέσων, είναι η κυρία και το ΚΑΠΑ κεφαλαίο Μαρία Δεναξά, την οποία καλημερίζω σήμερα στη συχνότητα του 1984. Καλημέρα, κυρία Δεναξά. Καλή σας μέρα, κύριε Σακίνη. Ας πάω λίγο στην επικαιρότητα, διότι ούτε το Σαββατοκυριακό ηρέμησαν οι διαδηλωτές όπως προσδοκούσε η κυβέρνηση και σήμερα έχει δύο προτάσεις μομφής, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, ναι. Ζήσαμε ένα Σαββατοκυριακό που σημαδεύτηκε από νέες κινητοποιήσεις κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Και ναι, σήμερα ξεκινάει η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος των δύο προτάσεων μομφής που έχει καταθέσει τη μία την έχει καταθέσει το κόμμα της ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν και την δεύτερη πρόταση μομφής η Συμμαχία Λιώτ που συμπεριλαμβάνει βουλευτές όλων των κομματικών αποχρώσεων. Θα πρέπει να σας πω πως είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο εδώ στη Γαλλία και αποδεικνύει τη βαθύτατη πολιτική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η Γαλλία. Κυρία Δεναξά, να ρωτήσουμε κάτι που δεν το κατέχουμε σε σχέση με τα θεσμικά. Εάν πέσει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει ούτε με την επίκληση του άρθρου του Συντάγματος? Όχι, αν πέσει η κυβέρνηση, όχι, δεν θα περάσει. Πάμε σε νέες κοινοβουλευτικές εκλογές και θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και οι επόμενες κινήσεις του Μακρόν που θα καθορίσουν την τύχη αυτής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Τώρα θέλω να μας πείτε αφενός μεν γιατί για τους Γάλλους είναι η κόκκινη γραμμή αυτή τη στιγμή, έτσι εμφανίζεται το συνταξιοδοτικό με απόρριψη του πάνω από 70% των πολιτών ανεξαρτήτως κομματικών ή πολιτικών τοποθετήσεων, φλέγει τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό ή είναι η θριαλίδα συσσωρευμένης οργής? Κύριε Σαχίνη, αυτό που βλέπουμε τώρα να συμβαίνει στη Γαλλία είναι η αφορμή. Γιατί καταρχήν οι Γάλλοι δεν μπορούν πια να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται μέρα με την ημέρα, όπως και τους μισθούς τους που συρρυκνώνεται. Έχει καταρρεύσει η παιδεία, έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, ό,τι με λίγα λόγια συμβαίνει και στην Ελλάδα. Προσπάθησαν τα προηγούμενα χρόνια να βγουν στους δρόμους οι άνθρωποι, αλλά τους στιγμάτισαν με χαρακτηρισμούς, βγήκαν οι ακροδεξιοί, βγήκαν οι ακροαριστεροί, βγήκαν τους χαρακτηρισμούς που όλοι ξέρουμε. Και τώρα αυτό είναι ένα ακόμη ξεσπασμά τους, το οποίο δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει. Mm-hmm. Από την άλλη, από ό,τι βλέπουμε θεσμικά, γιατί αυτό προέβαλε και προεκλογικά ο Μακρόν, ότι είναι ένας θεσμικός, έχει πάει στην πάντα. Υπάρχει μια άγρια καταστολή και υπάρχει ότι αφού δεν με βολεύει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κάνω επίκληση σε ένα άρθρο του συντάγματος να το περάσω χωρίς καν να περάσει από το κοινοβούλιο. Τι σηματοδοτεί αυτό στην ουσία? Σηματοδοτεί, κύριε Σαχίνη, μια διαλαξία της εξουσίας, ότι αποφασίζουμε και περνάμε νόμους παρακάμπτοντας μάλλον την Εθνοσυνέλευση. Αυτό οι Γάλλοι δεν το ανέχονται.
θεωρούν ότι είναι μια συνταγματική, αν θέλετε, εκτροπή. Και είναι και γι' αυτό το λόγο που κατεβαίνουν στους δρόμους και τους βλέπουμε να ξεσπούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι αν θέλετε, λίγο και αυτό που βλέπουμε, δηλαδή αυτό το ξέσπασμα, είναι και κατά της αλαζονικής και υπερηπτικής συμπεριφοράς του Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί την εξουσία με τέτοιον αυταρχικό, με τόσο τρόπο. Εάν έχουμε πτώση, καταρχάς είναι εύκολο να πέσει η κυβέρνηση με βάση τους σχετισμούς, η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, για να περάσει η πρόταση Μομφής απαιτείται η ψήφος 287 βουλευτών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της πρωινές, υπολείπεται η ψήφος 10 βουλευτών για την υιοθέτηση της πρότασης δυσπιστίας. Πολλά μπορεί να γίνουν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Όλα θα κριθούν σε αυτήν την ψηφοφορία. Τώρα, αν με ρωτάτε για ποια θα είναι τα σενάρια τα οποία μπορεί να προκύψουν, αν περάσει η πρόταση Μομφής, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα πάει σε εκλογές, όπου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι πολύ πιθανόν την Πρωθυπουργία να αναλάβει η παράταξη της ακροδεξίας. Η Μαρίν Λεπέν πριν από λίγο έκανε δήλωση πως δεν θέλει να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Ωστόσο, λέει, όπως είπε, υπάρχουν πολλά στελέχη στο ακροδεξιό κόμμα που θα μπορούσαν να την αναλάβουν. Αυτό εξυπηρετεί τον Μακρόν, καθώς ευελπιστεί πως η φθορά της εξουσίας θα αποδυναμώσει το αντίπαλο κόμμα. Ο Μακρόν έχει ως στόχο μια τρίτη προεδρική θητεία και προωθεί τις απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές, γιατί μέχρι τώρα μπορεί να κάνει μέχρι δύο θητείες. Mm-hmm. Βάσει των αλλαγών που προωθεί, όπως ο Πούτιν, θα προωθήσει το 2027 άνθρωπό του στην εξουσία. Σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν στο Παρίσι, το 2032 ο ίδιος θα επανέλθει σαν ο άνθρωπος που θα ξανασώσει τη Γαλλία. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορεί θέλει να μην περνάει η πρόταση Μομφής και είναι το πιθανότερο. Ο Μακρόν διατηρείται στην εξουσία, πάντα με σχετική πλειοψηφία και πολλά προβλήματα, καθώς οι Γάλλοι θα βρίσκονται συνέχεια στους δρόμους και η χώρα θα βρίσκεται σε μια διαρκή αναταραχή και πολιτική κρίση. Το τρίτο σενάριο τώρα θέλει τον Μακρόν να παραιτείται, όπως και η κυβέρνησή του, να προκυρήσονται εκ νέου εκλογές, να βγαίνει η ακροδεξιά, να φτύρεται και ο Μακρόν να επανέρχεται στην εξουσία το 2027. Με λίγα λόγια, σκύλα και χάρη, ακραίος νεοφιλελευθερισμός και ακροδεξιά και καμία απολύτως υγιής δύναμη, πολιτική δύναμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα, αλλά και αυτόν τον υπέροχο λαό που είναι ο γαλλικός λαός. Έχω προσέξει στις αναρτήσεις σας ότι στέκεστε πάρα πολύ στον τρόπο που η κοινωνία αντίδρα. Αυτήν έχετε φέρει στο προσκήνιο. Έχετε πει ότι εδώ μάλλον αυτή η πολιτική κρίση γεννά μια νέα πολιτικοποίηση στη Γαλλία. Ανεξαρτήτως από τα παιχνίδια των κομμάτων, έτσι, ανεξαρτήτως από τα παιχνίδια που ήδη μας είπατε τα τρία βασικά σενάρια, θεωρείτε ότι με έναν τρόπο η κοινωνία προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο? Η κοινωνία, ναι, προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο για μια πιο δίκαιη κοινωνία, μια πολιτική η οποία θα είναι στραμμένη στα συμφέροντα και στις ανάγκες της κοινωνίας. Όχι στα συμφέροντα άλλων παραγόντων, όπως είναι για παράδειγμα η οικονομική. Mm-hmm. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, είπατε κυρία Δεναξά ότι εδώ είναι η θριαλίδα, τα αίτια είναι βαθύτερα. Έχω κρατήσει μία έκφρασή σας η οποία έχει γίνει και viral στο Twitter. Έχετε μιλήσει στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο, αν και εσείς λέτε ότι πια παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις, για δημοκράτορες. Α, ναι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Σαχίνη. Όντως τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι καλά. Νομίζω ότι, δηλαδή, από τα στοιχεία που έχω και έτσι όπως παρακολουθώ την κατάσταση, θεωρώ πως βρισκόμαστε μπροστά στο σχεδιασμό μιας κοινωνικοπολιτικής δυστοπίας παγκοσμίως, που όπως έχει ξεφύγει και του Γάλλου Προέδρου, οι πολίτες θα έχουν μόνο υποχρεώσεις και καθόλου δικαιώματα. Θα τον στήριζα παγκόσμιο ολοκληρωτισμό, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Άρα θεωρείτε ότι εδώ είναι κομμάτια ενός παζλ το οποίο αν ενοποιήσεις, υπερεθνικές οργανώσεις είναι αυτές που κάνουν κουμάντο στη ζωή των κοινωνιών όλο και περισσότερο, ελέγχοντας από την τροφή και το νερό μέχρι και τα δικαιώματα.
Κύριε Σαχίνη, δεν σας παξενεύει το γεγονός στον πόλεμο της Ουκρανίας πως δεν επιχειρούν καμία ειρηνική λύση, που χωρίς να εμπλέκονται ενεργά στον πόλεμο βοηθούν στην κλιμάκωσή του με όπλα και χρήματα? Δεν σας παραξένεψαν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά συμβάντα που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Δεν θέλουν ούτε κοινωνική ειρήνη, ούτε ειρήνη γενικότερα, γιατί αυτό το χάος και ο αναβρασμός τους εξυπηρετεί στο να θέσουν σε εφαρμογή τα αρρωστημένα σχέδιά τους, τα οποία και εσείς αναφέρατε, και κάποια στιγμή να έρθουν να τοποθετηθούν ως παγκόσμιοι σωτήρες. Θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των κοινωνιών, ναι. Μου λέει εδώ ένας φίλος ο Σοκράτης, καλημέρα στην κυρία Δέναξα, την εξαιρετική κυρία Δέναξα. Υπάρχει μια καραμέλα στην Ευρώπη, το περίφημο σύμφωνο σταθερότητας. Πώς να υπάρξει, λέει, δίκαιη κοινωνία με ένα τέτοιο σύμφωνο, επειδή τα ίδια λένε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα το λένε? Είναι δυνατόν, λέει, να προκύψει δίκαιη κοινωνία όταν όλα είναι κάτω από τη μέγενη της λιτότητας? Όχι βέβαια, μα η λιτότητα είναι ηθελημένη, γιατί είναι αποτέλεσμα της λιτότητας όλα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη. Φτωχοποιούν αυτή τη στιγμή τους πληθυσμούς, για το όπως σας προανέφερα και, για το όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, για να ελέγξουν καλύτερα τις κοινωνίες. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, κυρία Δεναξά, λέει, ποιοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο των κοινωνιών τελικά? Ποιοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο των κοινωνιών? Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σας πω μερικά πράγματα. Η Αμερική είναι μια παρρικμασμένη και χρεωμένη αυτοκρατορία που κάνει τα πάντα για να κρατήσει την ηγεμονία της στον κόσμο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταστρέφει και εμάς τους Ευρωπαίους και την Ευρώπη. Με το δολάριο να θεωρείται ως διεθνής αποθεματικό νόμισμα και ελέγχοντας όλους τους παγκόσμιους οργανισμούς που δημιουργήθηκαν για να την εξυπηρετούν, προσπαθεί να ελέγξει το δυτικό κόσμο. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το πρώτο πείραμα της παγκοσμιοποίησης και το πώς επίσης τελειώνει η δημοκρατία. Από πίσω από αυτό το πείραμα είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και πανίσχυροι οικονομικοί παράγοντες της Αμερικής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 60 με 70% των νόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαγορευμένο από τους 13.000 περίπου λομπίστες που ενεργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην πλειοψηφία τους είναι Αμερικανοί λομπίστες. Εδώ και χρόνια λοιπόν ενεργούν υπέρ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και πανίσχυρων συμφερόντων. Έχουν θέσει αναμφιβόλο τις πολιτικές και τους θεσμούς. Διέπουν τη συνοχή της κοινωνίας των ανεπτυγμένων χωρών και θέλουν να αντικαταστήσουν αυτούς τους θεσμούς με άλλους δικούς τους για να πάμε στις μετακοινωνίες. Αυτοί λοιπόν κινούν τα νήματα, και αυτή είναι η απάντηση που θέλω να δώσω στον ακροατή σας, τον Αλέξανδρο. Δεν κάνω λάθος? Ναι, ναι, σωστά. Το όνομά του. Ο φίλος ο Δημήτρης, κυρία Δεναξά, σας παρακολουθώ, λέει, τακτικά, και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως τελικά και η πανδημία έγινε ένα απόλυτο άλοθη για τον έλεγχο των κοινωνιών, ή έστω ως δοκιμή πώς μπορούν να ελεγχθούν οι κοινωνίες? Αν το απαντήσω θα με χαρακτηρίσουν ψεκασμένοι, αν και το έχουν κάνει άλλωστε. Θεωρώ πως ήταν και αυτό στο πείραμα ελέγχου των κοινωνιών, ναι. Ο φίλος ο Γιάννης, θέλω να πω, λέει, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δεναξά για την ενημέρωση που μας παρέχει καθημερινά, κυρίως στο Twitter. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή η Γαλλία είναι η επιτομή, η βάση της κουλτούρας για τις κοινωνικές κατακτήσεις, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε από την έκτη γαλλική δημοκρατία? Όλα θα εξαρτηθούν το αμέσως... επόμενο διάστημα, όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις με αφετηρία τη σημερινή ψηφοφορία κατά ή υπέρ της πρότασης μορφής που έχει κατατεθεί. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Θα εξαρτηθεί αυτό το γεγονός από ό,τι θα γίνει από εδώ και στο εξής στη Γαλλία. Ο φίλος ο Βασίλης, κυρία Δεναξά, επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις, σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον που περιγράφεται, βλέπετε αχτίδες φωτός, για παράδειγμα την Ολλανδία με ένα εκλογικό αποτέλεσμα από ένα αγροτικό κόμμα που θέλει να πάει κόντρα στις απαγορεύσεις του αζότου και του μεθανίου, ήρθε πρώτο? Σας λέει κάτι αυτό? Ναι, μου λέει ότι ο κόσμος αφυπνίζεται, ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα του κόσμου πλέον που έχει καλάβει
προς τα που θέλουν να πάνε τις κοινωνίες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ο κόσμος πρέπει να χτιστεί και να παραμείνει ενωμένος, γιατί αυτό που θέλουν, ό,τι έχουν επιτεύξει μέχρι σήμερα, είναι γιατί έχουν καταφέρει να διχάσουν και να διαιρέσουν τις κοινωνίες μας. Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται στην Ολλανδία ενδεχομένως να είναι ένα πρώτο βήμα με τους αγρότες. Ένα δεύτερο βήμα θα είναι στην περίπτωση που τελικά οι Γάλλοι, η δυναμική των κινητοποιήσεών τους, κάνουν τον Εμμανουέλ Μακρόν να οπισθοχωρήσει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει τη δύναμη να πάμε προς ένα καλύτερο μέλλον και όχι προς ένα χειρότερο, έτσι όπως μας το προετοιμάζουν. Κυρία Δεναξά, επειδή στη Γαλλία υπάρχει μια πολιτική κουλτούρα, θέλω να σας ρωτήσω, είναι προφανές ότι γίνονται συζητήσεις στη γαλλική κοινωνία και το επίδικο είναι τα άμεσα, αυτά που υφίστανται στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Τα συνδέουν στις συζητήσεις που κάνουν με αυτό που περιγράψατε, το ευρύτερο παγκόσμιο δυστοπικό κλίμα? Υπάρχει αυτή η αγωνία, η συζήτηση στη γαλλική κοινωνία? Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Και η αγωνία είναι για το μέλλον των παιδιών, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί να σου λέει ότι ξέρεις, όπως και έχει γίνει στην Αγγλία άλλωστε, ότι οδεύουμε προς το ψηφιακό χρήμα, στο ψηφιακό πορτοφόλι, στις πόλεις των 15 λεπτών. Οι Γάλλοι τα συνδέουν όλα αυτά και είναι και ένας κινητήριος μοχλός για να κατέβουν στους δρόμους. Εκτός από όλες τις αιτίες τις οποίες σας προανέφερα. Η πόλη των 15 λεπτών, ένα εγχείρημα εγκλωβισμού στην ουσία των κοινωνιών, ε? Βεβαίως. Και θα μας βάλουν προς τα εκεί, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Γενικά, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που θα μας πρόξουν προς τις κοινωνίες των 15 λεπτών σε μια ψηφιακή δικτατορία, δυστυχώς, κύριε Σαχίν. Απλά ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να ενημερώνεται επιδερμικά και να αφυπνίζεται. Αυτές τις μέρες στην Ελλάδα υπάρχει μια συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού με βάση νομοσχέδιο και στη Γαλλία έγινε μια σύγκρουση για αυτό το θέμα στο παρελθόν. Έχει, ναι, αλλά νομίζω ότι στη Γαλλία έχει ιδιωτικοποιηθεί ήδη το νερό σε αρκετές περιοχές. Εγώ σαν δημοσιογράφος, αλλά κυρίως σαν πολίτης, είμαι κατά. Γιατί είδατε τι έγινε με την ενέργεια. Οι τιμές είναι ανεξέλεγκτες. Άρα, κυρία Δεναξά, λέτε ότι οι κοινωνίες, έστω και διαισθητικά, αντιλαμβάνονται ότι κάτι αλλάζει δραματικά στη ζωή τους. Το θέμα είναι να ανοίξει η συζήτηση ευρύτερα. Στη Γαλλία σιγά σιγά ανοίγει αυτή η συζήτηση. Γαλλία, ο κόσμος είναι αφυπνισμένος, ενημερώνεται και ενημερώνεται εναλλακτικά, αν θα μπορούσα να το πω, κύριε Σαχίνη, αυτό. Ναι. Ναι, θα πρέπει και στην Ελλάδα κάτι να γίνει ώστε ο κόσμος να καταλάβει προς τα που πάμε. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή μην το συνδέεται με τα κόμματα. Όχι, υπάρχει βέβαια. Ένα σύστημα απέναντι, ναι, υπάρχει ένα σύστημα απέναντι στις κοινωνίες. Το σύστημα αυτό είναι ενωμένο, έχει μια γραμμή, έχει μια στρατηγική και θα πρέπει και οι κοινωνίες να είναι ενωμένες και να αναπτύξουν μια στρατηγική απέναντι σε αυτό τον εφιάλτη στον οποίο μας οθούν. Θα κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Πασχάλη προς εσάς. Κυρία Δεναξά, λέει, αυτό το σύστημα που περιγράφεται κατέχει και όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα και εξελίξεις. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ για τις κοινωνίες, οι οποίες είναι σε άλλο ρυθμό. Πώς μπορούν λοιπόν να καλύψουν αυτό το χάσμα και να αντιπαρέλθουν τις δυνατότητες ενός συστήματος που μοιάζει περίπου με Orwell και Huxley? Λέω εγώ τώρα, δεν έχω τη λύση. Για παράδειγμα, εγώ, σαν Μαρία, έτσι, πληρώνω με μετρητά. Δεν θα συνδεθώ με το ψηφιακό τους πορτοφόλι. Υπάρχουν μικρές κινήσεις που αν τις υιοθετήσει ο καθένας μας, νομίζω πως κάτι θα μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν τους γυρίσουμε εμείς την πλάτη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ για να εφαρμόσουν
αυτά που θέλουν να εφαρμόσουν, παρά το γεγονός ότι ελέγχουν την τεχνολογία. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο κομβικό σημείο στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά περνά δεν περνά η πρόταση Μομφής. Και από την άλλη είναι και μια κοινωνία, από ό,τι λέτε, σε γενικευμένη αναταραχή που δημιουργεί ανοιχτά πολιτική κρίση. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Η αίσθησή σας είναι δηλαδή ότι ακόμη και αν δεν περάσει η πρόταση Μομφής και δεν έχουμε κομματικές πολιτικές εξελίξεις, η κοινωνία δύσκολα επανέρχεται σε ηρεμία πλέον στη Γαλλία. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται. Οι Γάλλοι το έχουν πει ότι και τα συνδικάτα τους το έχουν δηλώσει, αλλά και οι ίδιοι πολίτες, ότι δεν πρόκειται να ξαναμπούν μέσα στο σπίτι, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι αγωνιστές, βλέπουν τι έρχεται, καταλάβανε ποιος είναι ο Μακρόν. Βέβαια πέρασαν δύο θητείες μέχρι να το καταλάβουν. Και δεν πρόκειται, με δυσκολία, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και ξέρετε κύριε Σαχίνη, αυτό το, όλη αυτή την κατάσταση την δημιουργεί επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική, δεν υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι να εμπνέουν εμπιστοσύνη, αλλά και να έχουν και όραμα για να βγάλουν από αυτό το τέλμα τη Γαλλία. Και όχι μόνο τη Γαλλία, θα έλεγα εγώ. Κυρία Δεναξά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά έτσι για το χρόνο σας και σας παρακολουθούμε πάρα πολύ, πιστέψτε το αυτό, αν κρίνω εδώ από τα μηνύματα, με τις καθημερινές αναρτήσεις σας, γιατί εγώ θα το πω, είστε μια άλλη πηγή πληροφόρησης, ουσίας και όχι επιφαινόμενων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ και να με συγχωρείτε για τα ελληνικά μου, είναι δύσκολο γιατί είμαι 30 χρόνια στην Γαλλία. Μια χαρά είναι τα ελληνικά. Καλύτερα από τα δικά μας είναι, πιστέψτε με. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.